πάρω. Κάντε μου μια χαρούλα. Για βάλτε με λίγο μέσα στο σπίτι να δω, γιατί είναι η ώρα του φαγητού τώρα. Μαζεύτηκαν τα παιδιά. Όπα ρε παιδιά, καθίστε λίγο. Παιδιά, επίτηδες το κάνουνε. Έχω παραγγείλει μακαρονάδα. Ούτε πεθερά τους τέτοιον. Ο Γιάννου έχει επιλέξει ένα τραγούδι πολύ δύσκολο, το οποίο έχει πει ο Δάτης. Είναι νηστίσιμο το φαΐ τους. Χωρίς εσένα και τα λοιπά. Με συγχωρείς, το μόνο νηστίσιμο είναι ένας ανανάς που βλέπω εκεί. Τα υπόλοιπα δεν ξέρω αν είναι νηστίσιμα. Τώρα τι τρώνε, βλέπουμε. Τι τρώνε. Λέχω, είναι μενού διαιτητικό, είναι συγκεκριμένο μενού. Α, μήπως είναι παιδιά, από τους αυτό είναι φέρνουν, πατάτα νομίζω. Φουρνού. Ωραία δίαιτα με πατάτα φουρνού. Πολύ πεινά. Γιατί βρήκα στην πατάτα φουρνού, είναι σιγά. Δεν είναι δίαιτα, είναι διατροφή. Δηλαδή ποινικοποιούμε την πατάτα. Καλά, πες μου ότι θα ποινικοποιήσω την πατάτα τώρα, γιατί Στράτος είναι πολύ αδύνατος, που όλο τρώει. Ο Γιάννης. Το παιδί που νευρίασε με το μακρύ το μαλλί, Στράτος. Ο Σταύρος. Ο Σταύρος. Χίλια συγγνώμη. Ο Σταύρος είναι έτσι και τρώει συνέχεια. Δεν κατάλαβες. Δεν φτάνει που είναι έτσι ο Σταύρος. Μας πάει τα νεύρα γιατί λέει σε όλους που έχουν τρία κιλάκια. Αλήθεια. Σοβαρά μιλάς. Λέει πρέπει να πει το πρόσωπο λίγο προς τα μέσα. Λέει να κάνω γονείς. Θα μπω στο σπίτι και θα τον ταΐσω. Μας δουλεύει. Τι να πω. Και με μιλήσεις. Στον ύπνο του. Με σύρικα. Λοιπόν, έτσι περνάνε τα παιδιά εκεί και μπράβο να συνεχίσουν, να περνάνε όμορφα, να ευχαριστηθούν όλα αυτά το διάστημα που θα είναι μέσα. Είναι μελετημένα όλα αυτά που κάνουν πάντως. Γιατί. Όχι δική του μελέτη του τρώνε. Ναι, ναι, πολύ ωραία. Λοιπόν, μένουμε σε αυτά και δίνουμε το λόγο στην αγαπημένη μου, στη Θεσπινούλα που είναι εδώ κοντά μας. Καλό μεσημέρι, κορίτσι μου, όμορφο. Τι καλούδια μας έχεις φέρει σήμερα, να δυνατήσουμε. Εσύ να πάλι αδυνάτισμα. Βεβαίως. Θέλουμε πάρα πολύ αδυνάτισμα. Μαζί σου με χίλια. Δεν το συζητώ. Ναι, βέβαια. Είναι η αλήθεια, είναι τώρα η περίοδος πριν από το Πάσχα. Που είναι πολλές φίλες μας και φίλοι μας οι οποίοι θέλουν να χάσουν μια κάποια παρτά κρυά. Αυτό το Σαββατοκύριακο που θα έχει 22 βαθμούς θα γεμίσουν οι παραλίες πάλι. Ναι. Και δεν σε εμάς όλοι λοιπόν, εδώ, θέλουμε κάτι να χάσουμε. Άρα οργανωθείτε τώρα, κοιτάξτε και τις προσφορές. Έτσι, κοιτάξτε τι προσφορές έχει έρθει η Δέσποινα οργανωμένη με τρελό δωράκι σήμερα. Ναι. Όλα αυτά τα εκπληκτικά μοναδικά προϊόντα που θα φροντίσουν να έχουμε μια απώλεια έως και 5 κιλά. Mm-hmm. Σωστά. Ναι, ανάλογα το μεταβολισμό και αν είναι συνεπής και πάρουμε και τα τρία προϊόντα, το έχουμε δει να λειτουργεί έτσι με τεράστια επιτυχία. Θέλω να σου πω, Δέσποινα, ότι εγώ που ήμουν αδύσπιστη, με έπιασε μια φίλη μου και μου είπε: μην είσαι, λειτουργούν, τα έχω δοκιμάσει και έχει δει τεράστια διαφορά στο συνδυασμό που πρότεινε εσύ κιόλας. Ναι, καμιά φορά το ένα. Καμιά φορά το ένα ή το άλλο, σε κάποιες κυρίες μπορεί να με πιάσουν οι κυρίως. Ο συνδυασμός είναι μελετημένος. Έτσι. Έχει και μελετηθεί και τον έχουμε εφαρμόσει σε πάρα πολλές φίλες μας. Είναι αυτά που ξέρουμε ή έχω καινούρια, γιατί βλέπω εκεί και καινούρια. Λοιπόν, είναι κατά πρώτον το λιποτρόπιο και το έχουμε παίξει σε πρωινή. Ναι, το έχουμε. Το λιποτρόπιο το ξέρουμε, το οποίο παίρνουμε πριν το φαΐ. Ακριβώς και το φαγητό, έτσι, από μία έως τρεις καψουλίτσες. Και χωρίς τα φαγητά μπορούμε να το πάρουμε και μετά το φαγητό μπορούμε να το πάρουμε. Απλά σας δείχνω ένα τρόπο. Το πιο σύνηθες. Γιατί το λιποτρόπιο θα μας κάνει λιποδιάλυση με φυσικό τρόπο και από το σώμα και από το σηκώτη. Αυξάνουμε και τις φυσικές καύσεις του μεταβολισμού, εφόσον κάνουμε αποτοξίνωση σηκωτιού και φυσική λιποδιάλυση. Αυτό που θέλουμε όλοι. Να ρωτήσω κάτι. Θα βγούμε το Σάββατο. Ναι. Ακόμα και αν έχουμε διατροφικές συνήθειες σωστές, θα πάμε σε ένα ταβερνάκι. Αν το πάρω εγώ μία ώρα νωρίτερα, θα μειώσω τις θερμίδες, δηλαδή θα κάνω αυτό που μετάξει, θα πάρω αυτά που δεν πρέπει να πάρω, αλλά θα με βοηθήσει στην επιτάχυνση των καύσεων. Στο προσλαμβανόμενο λίπος, θα το διασπάσει πιο γρήγορα, βεβαίως. Πέρα από το αποθηκευμένο λίπος. Εννοείται. Τέλεια. Θα κάνει και αυτή τη δουλειά. Θα το διασπάσει. Τέλεια. Το συνδυάζει. Το συνδυάζω με CLA. Το οποίο τον αλλήλει CLA είναι ακριβώς αυτό που θέλουμε για τη σύσφυξη. Είναι αυτό που μας μαζεύει, που βοηθάει πάρα πολύ στην λιποδιάλυση το Lipotropic. Μαζί έχουν κάνει πραγματικά θαύματα. Επανάσταση. Και το τρίτο που μας και το τρίτο, αυτό είναι η πραγματική επανάσταση για τους ανθρώπους που τρώνε παραπάνω. Α, για πες το, αυτό μου αρέσει. Γιατί αυτό είναι εκχύλισμα ενός φυτού. Ακίνδυνο και μπορεί να μας βοηθήσει να ελέγξουμε την όρεξή μας. Και κάνουμε συνδυασμό. Σωστά. Αυτό το παίρνουμε μισή ώρα με μία ώρα πριν από το γεύμα, έτσι ώστε να προλάβει να μας δημιουργήσει ένα αίσθημα κορεσμού. Ποιο είναι αυτό, το παίρνω λάθος. Το φαγητό. Αυτό είναι μισή ώρα πριν το φαγητό. Μισή ώρα με μία. Το λιποτρόπικα αμέσως πριν ή αμέσως μετά. Δεν μας πειράζει. Μην υπολογίζει αυτό. Το CLA το θέλουμε αμέσως μετά, οπωσδήποτε, γιατί είναι έλαιο. Και για να απορροφηθεί πλήρως και να μην χάνουμε τη δύναμή του, θέλει μετά το φαγητό. Δεν κουνιάκι ότι είναι μετά το CLA. Το έλεγες, δεν σε πίστευα λοιπόν, πάμε να δώσουμε την προσφορά μας, Δέσποινά μου. Λοιπόν, και τα τρία προϊόντα μαζί θα τα πάρουν οι τηλεθεατές σε 64,50 ευρώ. Μόνο θα πάρουν και δώρο ένα προϊόν Giovanni. Και βεβαίως μέχρι 31 Μαρτίου τρέχει ο διαγωνισμός για τα Τρίκαλα Κορινθίας. Για τρεις τυχεροί θα είναι για ένα διήμερο με πρωινό από το Βιοφως όλα πληρωμένα και οι σουίτες και το πρωινό. Στα Τρίκαλα Κορινθίας το αέτομα σουίτες. Υπέροχα, τέλεια. Και αδύνατη και με διακοπές. Εντάξει, παιδιά.
Εντάξει, παιδιά, νησάφι. Πάρτε τώρα τηλέφωνο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δεσποινάκη μου. Σε υπέρ ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Star Academy με ήχο. Πάμε και με ήχο. Ναι. Βγαίνει και με ήχο. Όχι, τι λέει το κορίτσι μου εκεί, η Έλενα. Ντουντί. Τι λέει η Έλενα. Ντουντί μου. Θέλω το ντουντί μου. Τι θέλει η Έλενα. Θα έχει ένα σκυλάκι, θα έχει. Και το λέει ντουντί. Κάτι θέλει η Έλενα. Τι είναι αυτό που θέλει. Κάποιο σκυλάκι θα έχει, παιδιά, σπίτι και τη λείπει. Ναι, τι να πει ντουντί μου. Ντουντί, ντουντί, υπάρχει και... Ντουντί υπάρχει. Αυτό έλεγε. Ναι. Μήπως έχουν βγάλει παρατσούκλι. Ναι, μπορεί, μπορεί. Αν πώς θέλει το αυτοκίνητό της. Που να ξέρει το παρατσούκλι, το παθόλη Ελλάδα. Όχι, ξέρεις τι, μάλλον είναι κάποιος μέσα από το σπίτι, παιδιά. Προφανώς είναι παρατσούκλι ένα ταξίδι. Πάλι τρώνε. Α, τώρα θέλει αφέψιμα. Πες το παιδάκι, ένα κίρκι. Παιδιά, μήπως έχουν βρει καμιά γατούλα. Φέρε πακλάκι. Όχι, τι είναι αυτό. Είναι και τροπικό. Μην κάνετε διαφήμιση, ρε. Νομίζω μεταξύ τους, παιδιά. Green είναι αυτό, green. Green είναι αυτό, green cola. Εντάξει, παιδιά, κάνει μόνο. Α, πίνουν ένα ψυκτικό αυτή τη στιγμή τώρα. Να, τέλεια. Όχι, έχει και green. Σε ένα ντουλάπ τα έχουμε κρύψει. Κρύβεται κιόλας, αγαπάκι. Υπάρχει και εκεί κουνιάκης που μαζεύει. Νάτα. Δώσ' μου κι άλλα τέτοια. Όχι, ρε. Παιδιά, είδες ότι τραγουδάνε αυτό που έλεγε πριν ο Βασίλης. Ότι ξοδεύουν τις δυνάμεις και τη φωνή τους. Και θα έρθει αύριο η δύσκολη ώρα. Και θα έχουν τις προμήθειες, δεν τις παταλούν διότι τις κρύβουν. Για ώρα ανάγκης. Πάντως, τους έχουν τρομάξει, μην τρώτε άλλο, θα σας τα πάρουμε. Ο Γιάννου έχει επιλέξει πολύ δύσκολο τραγούδι, επιμένω σε αυτό. Ναι. Του φίλου του Χρήστο Δάντη, λες. Ναι, ναι, επειδή είναι του φίλου του Δάντη, ναι. Επίσης, από ότι αύριο βγαίνουν και στους δύο παιδιά, αύριο ξεκινάει... να μάθεις πράγματα και μετά. Αύριο θα τραγουδήσουν, θα κρυθούν και κάποιοι θα βγουν υποψήφοι. Ναι, δεν είναι η πρώτη μέρα γνωριμία, δεν μπαίνουμε στη διαδικασία για τις αποχώρησεις. Τέλος η ασυλία, από αύριο μπαίνουμε κανονικά, έτσι. Οπότε λοιπόν αύριο θα είναι πιο αυστηροί. Εμείς από Δευτέρα μπορούμε να παίρνουμε θέση. Δηλαδή να λέω εγώ, ας πούμε, ποιον δεν θέλω εκεί μέσα. Ξέρεις κάτι, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, ναι, γιατί δεν είναι ψηφοφορία. Λέμε την άποψή μου, δεν επηρεάζουμε κοινό. Όχι ποιον δεν θέλεις, απλώς θετικό, όχι αρνητικό. Εγώ, ας πούμε, έχω επιλέξει τον παίκτη. Μπορεί να θέλω 10 άτομα, Χριστιανέ μου. Είναι ανάγκη έναν. Εγώ ένα να πάει για νίκη. Δηλαδή, άμα πει ένα χάλι τραγούδι, ο δικό που έχει επιλέξει να υποστηρίξει, ακόμα και είναι χαλιά. Αύριο, παιδιά, στο live θα έχουμε και super guest καλεσμένο, το βλέπετε εδώ. Να γίνει ο πανικός, παρακαλώ. Το συγκεκριμένο παιδί αυτό, πρέπει να σου πω ότι είναι ένας δυνατός star, ιδιαίτερα στις ηλικίες τις νεανικές. Έτσι. Θα γίνει λοιπόν το Έλα να δεις, στούντιο Καραμάνο. Θα γίνει του Βαγγέλη. Του Βαγγέλη ακριβώς. Ελεύθερη είσοδος, έτσι. 7 η ώρα πρέπει να είστε εκεί, αγαπημένοι μου. 7 η ώρα θα είστε εκεί για να προλάβετε να κάτσετε στις θέσεις σας, να χαλαρώσετε, να απολαύσετε το υπερθέαμα. Να βγείτε selfie με την Άννα Βύση. 2-11-188-55-31. Κάτσε χρυσέ μου να πω. 6-9-79-785-735. 2-11-188-55-31. Στούντιο Καραμάνος, στο Ήλιον, είσοδος ελεύθερη. Τώρα μίλα. Εγώ με τον Κωστόπουλο. Τώρα καλώς όλες την κορίτσι μας. Εγώ με τη Θοδώρα πάλι. Είναι σιγουράκι η Θοδώρα. Θα χαρώ πολύ με κοινή και δύο και αμέ, τα Χριστούγεννα που είχαμε κάνει την κλήρωση και σας είχα πει ότι θα στείλουμε ένα ζευγάρι στη Ρώμη είτε με το παιδί του. Είτε. Ναι. Λοιπόν, σήμερα το ζευγάρι πετούσε, έχει φτάσει ήδη στη Ρώμη και περιμένουμε τη φωτογραφία. Θέλω από το Κολοσσέο συγκεκριμένα. Ναι. Είναι πολύ ωραίο να κάνουμε τέτοια πράγματα. Λοιπόν, τι καλούδια λοιπόν, έχουμε σήμερα. Σήμερα θέλω να ξεκινήσουμε να βλέπουμε ένα βίντεο το οποίο μέχρι τώρα είναι η πρώτη φορά που θα φέρουμε. Βλέπουμε το Dermalift. Είναι ένα μηχάνημα το οποίο μπορεί να βοηθήσει και να κάνει έναν κύριο και μια κυρία να κάνουν έναν αίμακτο lifting χωρίς να χρειαστεί να πάνε σε πλαστικό χειρούργο, χωρίς να χρειαστεί να έχουμε την αποθεραπεία μας, αλλά και παράλληλα να μπορέσουμε να ανανεώσουμε την επιδερμίδα μας και να δούμε τη σύσφυξη που χρειαζόμαστε. Εδώ πέρα έχουμε ένα πολύ ωραίο μοντέλο, μια πολύ ωραία κυρία, η οποία έχει προσέξει τόσο πολύ τον εαυτό της και το πρόσωπό της που δεν φαίνεται η ηλικία της. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το σημαντικό είναι να προσέχουμε και το σώμα μας και το πρόσωπό μας και να το φροντίζουμε έτσι ώστε να μην φαίνεται η ηλικία μας. Να έχουμε την ωριμότητα που χρειάζεται, χωρίς όμως αυτό να είναι άσχημο. Δεν χρειάζεται να μην έχουμε ρητίδες, χρειάζεται να έχουμε ρητίδες οι οποίες φαίνονται όμορφες στο πρόσωπό μας. Και εδώ έχουμε ένα ζωντανό παράδειγμα που ο γιατρός μας μαζί με τον Dermalift, ένα εκπληκτικό μηχάνημα, όπως βλέπετε, μπορεί να μας δώσει το αποτέλεσμα που θέλουμε μέσα από την πρώτη συνεδρία.
Σήμερα όμως η προσφορά που έχουμε, επειδή το καλοκαίρι φτάνει, το Πάσχα φτάνει και έχει τόση ζέστη που οι περισσότεροι από εμάς έχουμε αρχίσει να φοράμε τα ανοιξιάτικά μας. Και ευτυχώς, γιατί η άνοιξη νομίζω είναι η πιο ωραία εποχή. Ούτε πολύ ζέστη έχει, ούτε πολύ κρύο έχει. Δίνουμε τρεις δωρεάν θεραπείες εξατομικευμένες στις ανάγκες σας από τα αιώνια. Και φυσικά να πούμε πως από τη Δευτέρα ανοίγει το καινούριο μας κατάστημα Αιώνια Spa, όπου θα μπορείτε να έρχεστε και να κάνετε θεραπείες μασάζ, να κάνετε ιδιαίτερες θεραπείες βιολογικές για όσους από εσάς δεν θέλετε να μπείτε στη διαδικασία να κάνετε κάτι συμβατικό. Σας περιμένουμε φυσικά και στα εγγένειά μας αν θέλετε. 2-10-32-32.000 το κατάστημα μας στο Σύνταγμα της Αθήνας για τις 3 δωρεάν και 20% έκπτωση και για το καινούριο μας κατάστημα 2-10-8-22-8-22-2. Για την όμορφη Θεσσαλονίκη 2-31-0-25-25-05. Καλέστε όλοι και θα χαρούμε πάρα πολύ να σας γνωρίσουμε από κοντά. Γιατί έχω πει πολλές φορές ότι είναι σημαντικό να μπαίνουμε σε μια διαδικασία, να μην θέλουμε να χάσουμε τα κιλά μας ή να φτιάξουμε το πρόσωπό μας χθες, αλλά να εμπιστευτούμε ένα χώρο που είναι το πιο σημαντικό από όλα και να φτιάξουμε μαζί ένα σχεδιάγραμμα για το πότε και πού θέλουμε να φτάσουμε. Το ζήτημα δεν είναι μόνο να φτάσουμε εκεί που θέλουμε σε μια συνεδρία. Το ζήτημα είναι να μπορέσουμε να διατηρήσουμε το αποτέλεσμα που θα πάρουμε. Η κοσμητική, η ιατρική και σίγουρα η Αμερική που είναι η πρώτη και στις πλαστικές χειρουργικές, αλλά και στα μηχανήματα που μπορούμε να πάρουμε από εκεί πέρα και στα αποτελέσματα που έχουμε, πιστεύουν πως το ζήτημα δεν είναι να πας μόνο και μέσα σε μία ώρα ο πλαστικός χειρουργός να σε αλλάξει. Το ζήτημα είναι μέσα σε αυτή τη μία ώρα να έχεις καταφέρει να πάρεις και το κλειδί που θα σε κάνει να μην ξαναχρειαστείς να επισκεφθείς αυτό το χώρο. Σωστό και πάνω απ' όλα βεβαίως να πας να γίνεις όμορφη, φρέσκια, δροσερή χωρίς να μπεις σε διαδικασία χειρουργείου, σωστό. Χωρίς να έχεις αποθεραπεία. Και έχοντας δίπλα σου το χρόνο, γιατί έτσι. Τα πρωτόκολλα τα οποία έχουμε φτιάξει εμείς στην αιώνια είναι πρωτόκολλα στα οποία μία μητέρα, μία γυναίκα που δουλεύει πάρα πολύ, ένας άντρας επίσης, μπορούν πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ εύκολα. Έχουμε πει πως μέσα σε 20 λεπτά μπορούμε να κάνουμε μία ανανέωση, ένα μπότοξ, ένα υαλουρονικό, μία θεραπεία και να μπορέσουμε μετά να πάμε στο γραφείο μας. Η φιλοσοφία μας και η εξέλιξη της εταιρείας μας είναι, εκτός από το ότι μας χαροποιεί, που οι περισσότεροι άνθρωποι που έρχονται σε εμάς μας λένε ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί η ποιότητά σας υπάρχει. Και φαίνεται και στο προσωπικό σας, που είναι σημαντικό το προσωπικό να είναι εκπαιδευμένο, yeah. αλλά και στα μηχανήματά μας και στην τεχνολογία μας. Ένα άλλο πράγμα το οποίο μπορεί να παρέχει ο χώρος μας είναι ότι κάποιος που θα έρθει μπορεί να βρει τα πάντα. Είτε αυτό είναι να θέλει η πλαστική χειρουργική, είτε αυτό θα είναι να έχει συμβατική αισθητική, είτε κοσμητική ιατρική. Όπως στην κοσμητική ιατρική εννοούμε τα γυαλουρονικά, τις μεσοθεραπείες, τις μεσοθεραπείες για την κυταρίτιδα. Ή απλά ένα σπα με τα καινούργια. Αυτό. Ή απλά ένα σπα. Σας περιμένουμε στο χώρο μας με τρεις δωρεάν θεραπείες που θα αποτελέσουν το κίνητρο για να έρθετε και να μας γνωρίσετε. Και φυσικά να γίνετε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σας. Δεν υπάρχει λόγος πλέον να μην έχουμε το σώμα που ονειρευόμαστε ή το πρόσωπο που ονειρευόμαστε. 2-10-32-32.000 για το κατάστημα μας στο Σύνταγμα, για το καινούριο μας κατάστημα, το Αιώνια Spa. 2-10-8-22-8-22-2. Για την όμορφη Θεσσαλονίκη 2-31-0-25-25-05. Το Πάσχα είναι σε 2 εβδομάδες. Προλαβαίνουμε όμως να μην φτιάξουμε το τέλειο σώμα, αλλά να είμαστε λίγο πιο ανάλαφροι. Θα χαρούμε πολύ να σας δούμε. Ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόρα μου, σε υπέρ ευχαριστούμε. Λοιπόν, πού έφαγε χθες το βράδυ ο κ. Τσίπρας? Πού έφαγε, τι έφαγε. Τι έφαγε, πού έφαγε λοιπόν, και τι έφαγε. Πήγε με τον Γκάμπριελ και όλη την αντιπροσωπεία, παιδιά, στο Μικρολίμανο, στο εστιατόριο που σέφινε ο κ. Λαζάρου. Να σας διαβάσω, πεινάμε κιόλα. Θέλω. Καπνιστός ξηφίας, μαριναρισμένο λαβράκι, ψητό καλαμάρι και συναγρίδα στη σχάρα. Και κλείσανε το γεύμα τους με κρέμα λευκής σοκολάτας, με ζελεδάκια μελιού και σορμπέ πράσινου μήλου. Τι λες τώρα. Αυτή τη συναγρίδα, τώρα άμα την είχα. Oh, δεν μου αρέσει πολύ εμένα η συναγρίδα. Τι λέτε, παιδιά. Το ζελεδάκι με λίγο όμως με δελεάζει. Ναι, ναι, και ο κύριος Λαζάρου τη έκανε. Δεν πήγε να γίνει μια βόλτα το βράδυ. Επίσης, να σας πω κάτι. Μπορεί να είναι παρεξηγημένο, αλλά θεωρώ ότι από τα κορυφαία ψάρια είναι το λαβράκι. Του γλυκού νερού δεν είναι το λαβράκι. Που μοιάζει αφίδι. Όχι καλέ, καμία σχέση. Αν το χέλι αυτό. Καμία σχέση. Το λαβράκι είναι εξαιρετικό ψάρι, εξαιρετικά οικονομικό. Πάρα πολύ οικονομικό. Έχει παρεξηγημένο. Έχει πολλά αγκαθά και τα ψηλά. Καθόλου. Ωραία, θα το φάω. Γλυκό, σου αφήνει μια γλυκά. Γλυκό το ψάρι. Ναι, σου αφήνει μια γλυκά. Μια γλυκά. Είναι υπέροχο το λαβράκι. Και ο κύριος Λαζάρου λέει, τους έκανε δώρα ένα πολύ στυλάτο μπουκάλι με ελαιόλαδο. Αν δεν είναι το τσιπούρα, τι να το κάνεις τώρα.
Αλανιάρα. Ε, βέβαια. Πες το σωστά, αλανιάρα. Γιατί δεν πήγε να φέρει λίγο γάβρο την γαμπρό. Ναι, ναι, έχει πολλά. Ναι, και εγώ δεν μπορώ με τα αγκάθια. Όχι, παπάμε. Χειρότερο το λιθρίνι. Το λιθρίνι και τον μπαρμπούνι δεν παλεύονται. Όπως και το άλλο. Πώς το λέτε, τα μικρά που σας αρέσουν. Μαριούλες. Που τα τρώνε με το κεφάλι. Μαρίδα. Ο γόνος. Γάβρος. Αυτό. Οκ. Καλώς τον Κωστή, αφού εξαρτήσαμε. Σαρδέλα, το βρήκαμε. Κωστή, το βρήκαμε. Η σαρδέλα δεν τρώγεται με το κεφάλι. Όχι, όχι. Τι λέτε, Κωστή. Ναι, ο γόνος τρώγεται, είναι μικρό. Τι λέτε, τι λέτε, Κωστή μας. Τα πάντα τρώμε στη σαρδέλα. Να βγούμε και στις πρωταβέρνες να φάμε και τα ψαράκια μας. Έχει ήλιο, έχει ωραίο κλίμα έξω, έχει ζέστη. Ξεκινάει μια καλοκαιρινή διάθεση. Οπότε. Εκτός από τη βόλτα μας, εκτός από τα ωραία μας ρουχαλάκια, εκτός από τα ανάψη μας. Κωστή, τώρα που το συζητάμε, που είπες έτσι. Μπορούμε να αλλάζουμε το χειμώνα ή την άνοιξη τα αρώματά μας, γιατί το χειμώνα φοράμε. Αυτή η γυναίκα με συμπληρώνει συνέχεια. Δε... Θα σου φάει τη δουλειά. Αντίστακτη τη βλέπω. Να σου πω, Κωστή, μάθε τέχνη και άστινε, ποτέ δεν ξέρεις. Ισχύει. Είναι μια πραγματικότητα αυτό που λες. Λοιπόν, φυσικά είναι εποχιακά τα αρώματα που χρησιμοποιούμε και φυσικά το χειμώνα μπορεί να επιλέγουμε πιο βαριές μυρωδιές, όπως να καταλήγουν με βάση τη βανίλια για να παντεύονται με και χρυμπάρια τα πιπεράκια, τα πιπερά τα αρώματα ή τα οριεντάλ που λέμε. Το καλοκαίρι είναι σύνηθες να χρησιμοποιούνται είτε πιο φρουτένια, είτε λουλουδάτα, έντονα λουλουδάτα αρώματα, είτε τα πουδρέ, πάρα πολύ είναι σύνηθες τα πουδρέ να φοριούνται, είτε τα σπεριδοειδή που βγάζουν θαλάσσια άβρα, που βγάζουν το υδάτινο στοιχείο αυτό που λέμε. Βέβαια, το άρωμα της Χριστίνας θα συνδυάζει και τα δύο. Α, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Θα μου φτιάξει καλοκαιρινό ή το έχουμε όλο πακέτο. Το X51 καταρχήν, το οποίο βγάζει τον νερολί στην αρχή, στις μεσαίες ζώτες παντρεύεται τριαντάφυλλο μιμόζα και γιασεμί και δίνει ένα απόλυτο φλωράρ χαρακτήρα. Εάν θέλετε δηλαδή να έχετε ένα άρωμα το οποίο βγαίνεται να μυρίζετε φρεσκάδα, να μυρίζει καθαριότητα και αυτό. Να ανανεωνόμαστε, είναι το κατάλληλο άρωμα για εσάς. Και εφόσον βλέπουμε και την καρτούλα, τι έχουμε. 3+3. Αυτά. Δηλαδή, μια φανταστική προσφορά, η οποία παίρνοντας, τηλεφωνώντας τώρα και παίρνοντας τρία αρωματάκια, τι έχουμε ακόμα. Έχουμε το γαλάκτωμα, το αφρολουτράκι μας και το σαπουνάκι καθαρισμού προσώπου. Όλα μαζί σας θα κάνουμε εμείς δώρο. Σας κάνουμε δώρο και τα έσοδα μεταφοράς, σας κάνουμε και δωρεάν τη συμμετοχή για το iPhone 7 για την εκπομπή μας. Παίρνοντας τηλέφωνο και λέπεστε λαμπύρι, μπαίνετε αυτόματος στην κλήρωση και αγοράζετε τρία αρώματα και σας κάνουμε τρία ακόμα προϊόντα δώρο. Και το γαλάκτωμα και το αφρόλουτρο και το σαπουνάκι. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω και στους φίλους μας, Χριστίνα μου, το εξής, ότι πάντα όταν πάμε να πάρουμε ένα άρωμα ή οποιοδήποτε προϊόν μπορεί να θέλουμε για να εξυπηρετηθούμε, είναι συγκεκριμένα τα πράγματα τα οποία κοιτάμε. Σίγουρα είναι η διάρκεια στο άρωμα. Το δεύτερο πράγμα είναι να μυρίζει, να μοσχοβολάει, να μυρίζει ωραία. Και το τρίτο είναι η ασφάλεια. Ότι βάζουμε κάτι πάνω μας και να νιώθουμε ότι είναι ασφαλής, ότι δεν θα πάθουμε κάτι. Ακριβώς. Όλα τα αρώματά μας.